Δεν πίστευε στα μάτια του ο διευθυντής του Λυκείου της Επισκοπής στο Ρέθυμνο ότι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες άνοιξαν πυρ κατά του κτηρίου του σχολείου. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου, οι πυροβολισμοί είχαν στόχο το γραφείο του διευθυντή και των καθηγητών. Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο ή την Κυριακή, όταν το σχολείο ήταν κλειστό. Σύμφωνα με πληροφορίες του διευθυντή του Λυκείου της Επισκοπής, έπεσαν τρεις τουλάχιστον πυροβολισμοί και έσπασαν τζάμια της αίθουσας των καθηγητών. Αυτό το περιστατικό συνέβη κατά την εκτίμησή τους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Το Λύκειο έχει καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων και το θέμα διερευνά η αστυνομία. Έχει επικοινωνήσει ο διευθυντής του σχολείου με τις αρχές. Πάει κάπου το μυαλό σας, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Ο προϊστάμενος δηλώνει τον προβληματισμό του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο σχολείο προκαλούνται φθορές. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί διαφόρων ειδών βανδαλισμοί, σπασίματα και κλοπές. Κοιτάξτε, σαφέστατα και μας ανησυχεί, διότι δεν είναι μοναδικό. Στη διάρκεια της χρονιάς έχουμε πολλά περιστατικά στο συγκεκριμένο σχολείο και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό. Βανδαλισμών, καταστροφών, κλοπών. Φαίνεται πως κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι το Λύκειο της Επισκοπής εδώ και πολύ καιρό, και αυτό φαίνεται και από το κόστος που δαπανά το Λύκειο για τις επισκευές του.